Μαζί μου η κυρία Γιούλα. Καλημέρα, κυρία Γιούλα. Καλώς ορίσατε στο ωραίο μας χωριό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Εγώ θα σας μαγειρέψω σήμερα παραδοσιακό φαγητό, τον πασπαλά μας. Γι' αυτό ήρθαμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μας πείτε πρώτα τι είναι αυτό το φαγητό. Αυτό το φαγητό είναι ο πασπαλάς, το οποίο έχει πράσα και κρέας. Παίρνουμε τα πράσα. Συγγνώμη, τι είδος κρέας? Κρέας χοιρινό. 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 Από τα δικά σας τα ζώα. Από τα δικά μας τα ζώα. Για... Χρησιμοποιούμε τη λάπα για τις τσιγαρίθρες και το προστινό, το κρέας, το χρησιμοποιούμε για να ρίξουμε μέσα στα πράσα το κρέας αυτό. Είναι χοιρινό. Εκτός από το χοιρινό κρέας και τα πράσα, τι υλικά αλατάκι, χρησιμοποιούμε? Πιπέρι και στο τέλος που θα γίνει ο πασπαλάς, θα τον τελειώσουμε, ρίχνουμε και αυγά. Το τηγανίσουμε και ρίχνουμε και ωραία αυγουλάκια. Ωραία, νόστιμο. Αυτά είναι τα υλικά. Θέλετε να ξεκινήσουμε να μαγειρέψουμε? Γιατί εδώ κάνει και κρύο και θέλουμε να φάμε. Βεβαίως. Πρώτο, ξεκινάμε, παίρνουμε και κόβουμε το λίπος. Να κάνουμε τις τσιγαρίθρες. Ναι. Κόβουμε έτσι το λίπος. Τις τσιγαρίθρες τις κάνετε με το λίπος, με το λίπος από το κρέας. Ναι, ναι. Κόβουμε το λίπος, το κόβουμε μικρά κομματάκια, έτσι. Θα τις βάλουμε τις τσιγαρίθρες, να τις σοτάρουμε σε μία κατσαρόλα, σε ένα τηγάνι. Ναι. Οι οποίες θα γίνουν έτσι. Ω, τι ωραία. Για πόση ώρα πρέπει να τσιγαρίζουμε το κρέας? Μέχρι να βγει το λίπος τους όλο. Παίρνουμε το άλλο το κρέας και το βάζουμε να βράσει. Να το κόψουμε και να φτιάξουμε το υπόλοιπο πασπαλά. Αφήνουμε το κρέας και βράζει. Τώρα θα πάρουμε να κόψουμε τα πράσα. Τα οποία τα έχετε καθαρίσει? Είναι καθαρισμένα, πλυμμένα. Βάζουμε αυτό στην άκρη. Στην άκρη. Αυτή η συνταγή, είπατε, είναι παραδοσιακή είναι συνταγή. Είναι δικιά μας συνταγή. Είναι εδώ. Δικιά σας συνταγή, βέβαια. Εδώ. Υπάρχουν και παραλλαγές? Όχι, όχι, σε αυτό όχι. Έτσι γίνεται όχι, πάντα όχι, το αυτό, κρέας ναι, και τα ναι, πράσα. Ναι, αυτό δεν αλλάζει τίποτα. Εδώ δεν αλλάζει τίποτα. Παίρνω... Είναι παλιά συνταγή, κύριε Γιούλα. Παλιά συνταγή. Αυτό επειδή στα Χριστούγεννα εμείς φάζαμε τα γουρούνια εδώ. Ναι. Γι' αυτό το λένε και πασπαλά. Όταν άρχιζε και χιόνιζε έξω, άρχιζαν οι πρώτες πασπάλες, λέγανε οι γονείς μας, άντε τώρα να φάμε λίγο πασπαλά. Καψαλίζαμε ψωμί, ψήναν οι γονείς μας μπουπότα. Δεν ξέρω τι ξέρεις την μπουμπότα. Όχι. Με καλαμποκίσιο. Ναι. Ή θα τη φτιάχνανε στη γάστρα, ή θα τη φτιάχνανε στο φούρνο, ή θα τη φτιάξανε στο τζάκι, όπου είχε ο καθένας και όπως μπορούσε. Ναι. Ο πασπαλάς αυτός δεν γίνεται πίτα, γίνεται κορκτό που το λέμε εμείς, μπαμπανέτσα, όπως έχει πολλές ονομασίες. Το φτιάχνεις σε πολλά φαγητά. Αλλά το ωραιότερο είναι να το φτιάξεις τηγανιτό με αυγά. Ω, γι' αυτό φέρατε και τα αυγά. Ναι. Θα μας το δείξετε. Βεβαίως, είναι το κάτι άλλο. Να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε τα πράσα. Τα πράσα δεν τα κόβουμε πολύ ψηλά, τα κόβουμε σε αυτό το... Μπράβο. Έτσι, χοντρά. Ένα πόντο περίπου. Ναι, ναι, ναι. Παίρνουμε την κατσαρόλα και βάζουμε μέσα τα πράσα. Βάζουμε τα πράσα μέσα. Τέλεια. Τα οποία θα τα αφήσουμε τώρα τα πράσα να μαραθούν καλά. Λέω, τα περιμένουμε να βράσουν αυτά και μετά να δούμε πώς θα γίνει η υπόλοιπη συνταγή. Ναι. Αυτή τη στιγμή τα πράσα μας είναι έτοιμα. Ήπιανε όλο το ζουμί τους. Τέλεια. Τελείως. Πρέπει να το πιούν, να μην έχουν ζουμί καθόλου. Να μην έχουν νερό. Καθόλου. Και τώρα παίρνουμε και ρίχνουμε μέσα τις τσιγαρίθρες. Με το λίπος. Για να σοτάρουμε, για να σοτάρουμε τα πράσα. Τώρα παίρνουμε και τους ανακατεύουμε. Να σοτάρουμε καλά το λίπος. Αυτό θα πάρει πάρα πολύ ωραίο άρωμα το πράσο. Εφόσον έβρασε και το κρέας, το έχουμε έτοιμο, πρέπει να το κόψουμε και αυτό. Ναι. Μικρά κομματάκια. Για να το ρίξουμε ήδη μέσα. Ήδη έχετε κόψει. Ναι, ναι, έχω κόψει και θα κόψω να δείτε πώς το κόβω. Τώρα περιμένουμε. Να σοτάρουμε τα πράσα μας καλά, λίγο να σοταριστούν, τα βλέπετε, κοιτάξτε, τι ωραία.
Πάρα πολύ ωραία. Θα ρίξουμε και το υπόλοιπο κρέας, να βοηθήσω. Κρέας μέσα. Τώρα θα ρίξουμε το αλάτι μας, το πιπέρι μας. Πιπέρι θέλει μπόλικο πιπέρι, ναι, πάρα βλέπω, πολύ βάζετε πιπέρι. Μπόλικο, εμένα μ' αρέσει. Και το αλατάκι μας. Και αλάτι. Το πιπέρι, είδες, μας μύρισε. Ναι. Είναι έτοιμος ο πασπαλάς και τώρα θα κάνουμε το τελευταίο βήμα αυτό με τα αυγά. Είμαι πανέτοιμη να φάω. Ο πασπαλάς είναι έτοιμος, τον βλέπετε. Πολύ ωραίος. Πάρα πολύ ωραίος. Τώρα θα τον βγάλουμε τον πασπαλά, ναι, και θα βάλουμε το τηγάνι επάνω. Θα το φτιάξουμε με αυγά. Βάζετε λίγο σε ένα τηγάνι. Λίγο σε ένα τηγάνι. Παίρνουμε, χτυπάμε τα αυγά, θα τα χτυπήσουμε εδώ στο κουβολάκι. Το περιχύνουμε και το αφήνουμε να ψηθεί. Ωραία, οπότε μπορούμε να το σερβίρουμε. Είναι έτοιμο. Είναι έτοιμο. Είναι έχουμε έτοιμο. Το πιάτο εδώ. Έχουμε το πιάτο. Βγάλω αυτό εδώ. Τι ωραία. Και είναι έτοιμος ο πασπαλάς. Ορίστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να δοκιμάσω, έτσι. Βεβαίως. Θα σας πω εγώ τώρα πώς είναι αυτό το θεϊκό φαγητό. Καίει. Okay. Τέλειο.